Μέσω του Virtual Mart μπορούμε να ορίσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα αποστέλουμε τα προϊόντα μας στους πελάτες. Για να δούμε όλους τους διαθέσιμους τρόπους, από την ομάδα Διαχειριστής κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο Ρυθμίσεις. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στην καρτέλα Αποστολή. Εδώ εμφανίζονται όλοι οι διαθέσιμοι τρόποι. Australia Post, DHL, FedEx και ούτω καθεξής. Παρατηρούμε πως είναι επιλεγμένος μόνο ο πρότυπος τρόπος αποστολών. Το αφήνουμε ως έτσι. Μεταβαίνουμε στην ομάδα Μεταφορικές και κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο Μεταφορέας. Στη λίστα που εμφανίζεται βλέπουμε την ACS και την SpeedEx. Στην ουσία, εδώ εισάγουμε όλες τις διαθέσιμες μεταφορικές εταιρείες. Ας εισάγουμε την μεταφορική εταιρεία Γενική Ταχυδρομική. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Νέο. Στη φόρμα που εμφανίζεται, πληκτρολογούμε στο πρώτο πεδίο Γενική Ταχυδρομική. Στο δεύτερο πεδίο, εισάγουμε την θέση στην οποία θα εμφανιστεί ο συγκεκριμένος μεταφορέας. Εφόσον είναι ο τρίτος μεταφορέας που εισάγουμε, πληκτρολογούμε τον αριθμό 3 και αποθηκεύουμε. Ο μεταφορέας μας έχει δημιουργηθεί.